Έχουμε την άλλη μια μουσική εκδήλωση του οδείου μας. Αυτή τη φορά η βραδιά είναι αφιερωμένη στο κλασικό τραγούδι και στην όπερα. Θα παρουσιαστούν έργα από τους πιο γνωστούς και καταξιωμένους κλασικούς συνθέτες. Είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που γίνεται αυτό εδώ. Παρουσιάζουμε κάτι διαφορετικό στο συμπόριο της Κομωτινής, μια πρώτη γνωριμία με την όπερα, αλλά σε μια μορφή έτσι πιο απλουστευμένη, για να μπορέσει όλος ο κόσμος να μπορέσει να γνωρίσει τον κόσμο της όπερας και να δει ότι δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο ή τόσο βαρύ όσο φαντάζεται. Έρχονται αρκετοί και που ενδιαφέρονται για τραγούδι και δεν είναι πια μόνο το μοντέρνο όπως ήταν παλιότερα, αλλά πολύ ενδιαφέρονται για το κλασικό. Και νομίζω ίσως είναι και ένα κίνητρο αυτό που βλέπουν εδώ και η χοροδία που υπάρχει είναι κάτι ωραίο και δημιουργικό και το σύνολο που γίνεται και δείχνουμε στον κόσμο την όπερα, οπότε γνωρίζοντάς την έρχεται πιο κοντά και αποκτούμε και περισσότερο κόσμο που ασχολείται με αυτό το είδος μουσικής. Μπορεί να σταδιοδρομήσει κάποιος αυτό το τομέα? Στην Ελλάδα λίγο δύσκολο είναι, αλλά όχι απίθανο. Στην Ελλάδα βέβαια γενικά με την κλασική μουσική δεν είναι και τόσο διαδεδομένα τα πράγματα. Προσπαθούμε όμως όσο μπορούμε και εμείς την πλευρά μας να βοηθήσουμε. Θα δούμε κιόλας πολλά πολλοί μαθητές είναι η πρώτη χρονιά τους που ξεκινάνε. Οπότε θα δείτε από την πρώτη χρονιά μπορούμε να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις. Διάθεση να έχει και η φωνή καλλιεργείται. Άμα ασχοληθεί και δουλέψει σπίτι, είναι μουσικό όργανο η φωνή. Την καλλιεργείς και τη βελτιώνεις συνέχεια.